Μία που ανακοινώθηκε το όνομα του Σταν για τον Dancing και μία που ακύρωσε. Οι φήμες ήθελαν τον νεαρό τραγουδιστή να μην θέλει να βρίσκεται στο σόου λόγω της παρουσίας της Κατερίνα Στανίση. Ο ίδιος, λίγο πριν φύγει για την εμφάνισή του στην Κύπρο, έδωσε την απάντησή του. Εσύ ίσως ακύρωσε την εμφάνισή σου στο Dancing, διότι θα εμφανιστεί η κυρία Στανίση. Μα καμία σχέση. Εγώ ίσα ίσα που θεωρώ την Στανίση μία από τις μεγαλύτερες τραγουδιστές της εποχής, έτσι. Και μεγάλο στο σπίτι με τα τραγούδια της, οι γονείς μου. Τραγούδανε τα κομμάτια, τις έχουν πάει, την έχουν ακούσει έτσι στο κέντρο που εμφανιζόταν. Νομίζω ήταν καθαρά λάθος συνεννόηση όλο αυτό το πράγμα. Να σε κρατάω αγκαλιά. Λογικά το γνωρίζαν τα παιδιά που κλείσαν το event. Το θέμα είναι ότι δεν θα μπορούσαν λογικά να το ακυρώσουν ή κάτι τέτοιο. Κάποιο πρόβλημα κατάλαβα ότι έγινε με τα εισιτήρια. Δεν έχω πολύ καταλάβει να σου πω κι εγώ και ούτε θα κάτσω να μπω στη διαδικασία να ψάξω ποιο φταίει, τι φταίει. Το management μου το εμπιστεύομαι απόλυτα. Οι άνθρωποι που έχω μαζί μου θεωρώ ότι είναι καλύτεροι. Και λογικό είναι κάποια λάθη να γίνονται από τη στιγμή που είμαστε όλοι άνθρωποι και μπορούν να κάνουν και λάθη. Όλα άρχισαν όταν έγινε γνωστό ότι η εμφάνιση του στην Κύπρο είναι το Σάββατο το βράδυ, ενώ το show χορού την Κυριακή. Ο νεαρός τραγουδιστής δεν έκρυψε ότι όλα όσα ακούστηκαν το στεναχώρησαν. Άμα θέλει κάποιος να ψάξει να βρει θέματα γενικότερα, θα τα βρει οπουδήποτε. Δεν υπάρχει έτσι. Ο καθένας όταν κοιτάει μια κατάσταση κακόβουλα, σίγουρα θα βρει κάτι. Εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα. Μουσικός είμαι, κάνω μουσική, τραγουδάω. Το κεφάλαιο Στανίση του έκλεισε ο Σταν, άνοιξε όμως μέτωπο με συναδέλφους του που προβάλλουν την προσωπική του ζωή. Δεν απασχόλησα ποτέ τον κόσμο με χαζομάρτη που με πια τα έχω ή αν τα έχω με κάποιο οτιδήποτε, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ κίτρινο όλο αυτό για μένα. Όλα τα άλλα, τα γύρω-γύρω, αν τα φτιάξαν, αν θα παντρευτούν, αν είναι έγκυος ή δεν είναι, τι είναι, μοντέλο, γυμνάστρια, τραγουδίστρια, δεν ξέρω τι, είναι λίγο όλα πέρα από τα... Δεν νομίζω ότι απασχολούν τον κόσμο. Τα δικά σου στάνταρς δηλαδή. Πολλά είπε ο Σταν, όσα είναι και τα τατουάζ στο κορμί του. Πόσα είναι. Εδώ φουλ, να είναι καλά ο φίλος μου ο Ινκ. Έχω διάφορα. Τι παντού. Συμβολίζουν τώρα αυτά τα του παίχεις. Είναι διάφορα τώρα. Αυτό το τελευταίο που έκανε ήταν αυτό εδώ. Άμα το Βικτόρια Κούραμ. Σημαίνει η νίκη αγαπάει την προετοιμασία. Και εδώ βλέπω πολλά τατού. Έχω παντού. Άστα. Γενικότερα η μαμά μου με κυνηγάει με τα τατουάζ. Δεν θέλει να κάνω. Στο άλλο χέρι γράψτε σε έχω κάνει Θεό.